Λες να μου φτάσουνε τόσα. Μήπως έχω εδώ τίποτα. Α, γιατί να έχω. Τέλος πάντων. Για να δούμε εδώ πέρα. Τα μπούσα το βάζα εδώ πέρα αυτό. Δεν έχω κάτι. Τόσο εδώ. Γεια σας παιδιά. Κύριε 21 εδώ πέρα. Από ό,τι βλέπετε ψάχνω να μαζέψω μερικά πυραυλάκια να φτιάξω. Ψάχνω δεξιά σε ράμπας και έχω έστω ένα αγαπημένο χαρτί για ένα αγαπημένο σαλφούρ. Έστω να φτιάξω κάποια πυραυλάκια. Αλλά από ό,τι φαίνεται θυμήθηκα και παίζει να έχω εκεί πέρα ένα ζόμπι με χρυσή περικεφαλαία. Α, πάλι καλά έχω. Θα πάρω μάλλον όλα αυτά. Μάλλον φέρτα όλα, δεν πειράζει. Τα νουμπρόπους που τα έχω, να τα. Δύο στάξεις σχεδόν, μια χαρά είμαστε. Και τι θέλω μαζί μου και χρυσό. Μου φτάνουν και μου περισσεύουν κιόλα, μια χαρά. Ωραία. Ας κάνω blocks ότι χάλασα ξέρω εγώ. Και νομίζω είμαστε κομπλέ. 15 μιλαράκια, μια χαρά. Λοιπόν, μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, ανάμεσα επεισόδια πάντως έχουν γίνει μπόλικες δουλίτσες. Έτσι, όσοι από εσάς είδατε το Enderman Farm που φτιάξαμε στο live το περασμένο που κάναμε προχθές, τώρα πάει παραπροχθές, αλλά τέλος πάντων για μένα, για εσάς είναι αντί παραπροχθές, γιατί το βίντεο αυτό που βλέπετε που φτιάχνω το Killer Craft, το επεισόδιο αυτό του 13ο νομίζω είναι, τέλος πάντων για εσάς είναι Παρασκευή. Αλλά για όσους ξέρω εγώ δεν είδατε το live που φτιάχναμε το 3D Enderman XP Farm, μπορούμε αυτή τη στιγμή να τηλεμεταφερθούμε μια σαν γρήγορα και να σας το δείξω, να δείτε κι εσείς λίγο, να πάρετε μια ματιά λίγο τι πρόκειται σε εκείνο το live που κράτησε και 3 ώρες κιόλας. Λοιπόν, εδώ είναι η πύλη, πάμε λίγο. 8 αλματάκια μέχρι να φτάσουμε στην πύλη. Μια χαρά. Λοιπόν, τώρα για όσους δεν είδατε το live, σε όλο το live ογκομαχούσαμε να φτιάξουμε αυτό. Και κυριολεκτικά και όσο δεν είναι και τελειωμένο, όσο αφορά τη διακόσμηση, ξέρω εγώ. Στη λειτουργικότητά του είναι μια χαρά, είναι όπως πρέπει. Εν τω μεταξύ, βλέπετε να σάζω και νερά δεξιά-αριστερά. Έχω βάλει και νερά πάνω στην οροφή, γιατί κάθε τόσο κάνανε τυπή έντερμαν από το θάλαμο. Από εκεί μέσα ουσιαστικά το θάλαμο. Και κάνανε τυπή εδώ πάνω. Εγώ θέλω στη φάρμα μου να υπάρχει η μέγιστη αποδοτικότητα. Πάντως αυτό φτιάχτηκε σε καθ' όλη τη διάρκεια του live. Εντάξει, κάποια πράγματα το ολοκλήρωσα και εκτός live, γιατί έπαιρνε πάρα πολύ. Και έπρεπε να κάνω και τρίτο και τέταρτο ταξίδι στα κάτω νησί του τελειωτή για να βρω και άλλα υλικά να γεμίσω, ξέρω, και να το τελειώσω. Και πάντως δεν είναι καν τελειωμένο όσο φορά, ξέρω, τη διακόσμηση και την εμφάνιση. Έχουμε πράγματα να κάνουμε. Εξ αρχής θα το ποστάρω σε σορτάκι αυτό να μου στείλετε στα σχόλια ιδέες για διακόσμηση, ξέρω εγώ, αλλά μπορούμε να σας το δείξω και εδώ πέρα να σας το πω. Πάντως αυτό είναι το Enderman XP Farm, δηλαδή έτσι πως είναι, εντάξει, είναι κάπως μονότονο. Έχω κάποιες ιδέες, ξέρω εγώ, για να το μορφύνω, αλλά θέλω και λίγο και τη δικιά σας άποψη. Ό,τι άποψη, ξέρω εγώ, έχετε και διακόσμηση, ξέρω εγώ, για να γεμίσουμε λίγο εδώ πέρα, λίγο τσάκες, ξέρω εγώ, λίγο εδώ πέρα γύρω. Ό,τι ιδέα διακόσμησης, ξέρω εγώ, έχετε, μπορείτε να μου την πείτε κάτω στα σχόλια. Τι θέλετε να. Τι θα ήταν όμορφο, δηλαδή, να μπει μέσα, ξέρω εγώ, και μέσα στη φάρμα, άρα και γενικότερα εδώ πέρα πάνω στο τετράγωνο. Εδώ πέρα πάνω, για να μην είναι έτσι ένα κλασικό πράγμα. Εδώ στις κολόνες. Και εδώ πέρα τριγύρω, ξέρω εγώ. Τι θέλετε, ξέρω εγώ. Τι θα έκανε ωραίο κέφι, ξέρω, να βάζαμε για να φαίνονταν η φάρμα πολύ πιο όμορφη. Μπορείτε να μου το γράψετε ελεύθερα στα σχόλια. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα, είχε πέσει και πάρα πολύ δουλίτσα, από ό,τι βλέπετε. Καταρχάς, από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα, η φάρμα. Για όσους από εσάς, ξέρω εγώ, είστε παλιοί σε αυτό το κανάλι και θυμάστε μια παρόμοια φάρμα που είχαμε κάνει στο πρώτο Killer Craft, ξέρω εγώ, στην πρώτη σεζόν.
Νομίζω στο επεισόδιο 7 νομίζω ήταν. Ή στο επεισόδιο 8 ή στο επεισόδιο 9 ήταν νομίζω. Δεν είμαι ακριβώς σίγουρος, αλλά κάπου εκεί νομίζω στο 9 ήταν. Που είχα φτιάξει, ξέρω εγώ, αυτό το μαραφέτη, ξέρω εγώ. Αλλά εκεί πέρα ήταν με πιο κλασικά blocks, ξέρω εγώ. Ήταν πουρ-πουρ και αυτό εδώ πέρα. Εντάξει, εδώ πέρα παίζουμε modded Minecraft. Επομένως, μπορούμε εδώ πέρα να χρησιμοποιήσουμε και τρίτα blocks, ξέρω εγώ, να το κάνουμε ακόμα πιο όμορφο. Οπότε βλέπετε και εδώ πέρα. Εδώ πέρα με αυτά, εδώ πέρα με αυτά, με αυτά που δεν υπάρχουν στο end κανονικά. Εντάξει, αυτό πέρα θα μπορούσαμε να το ντύσουμε και στο γενικό το Minecraft, αλλά. Δεν υπήρχε λόγο. Αφού δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Πάντως αυτή είναι η φάρμα, ξέρω εγώ, από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα. Όλα γομπλέ, όλα πένα. Εν τω μεταξύ το μόνο κακό, ξέρω εγώ, είναι ότι γεμίζει η Ender Pearl και ξέρω εγώ κάθε τόσο σε κάθε kill. Και από την άλλη γεμίζουμε και εμείς, από ό,τι βλέπετε, και είναι λίγο πολύ ασπαστικό αυτό. Πρέπει να φτιάξω ένα ρολόι ερυθρόλιθου κάτω από εδώ πέρα, κάτω από το θάλαμο εδώ πέρα. Όπου θα είναι, ξέρω εγώ, ένα ρολόι, ξέρω, το οποίο θα είναι αυτόματα, ξέρω, και θα γυρνάει γύρω-γύρω, ξέρω, το σήμα του ερυθρόλιθου. Αυτό γίνεται συνήθως με. Αυτό πιο πολύ με Redstone Repeater γίνεται. Νομίζω έχω δείξει στο Killer Craft το πρώτο πώς θα κάνουμε ένα τέτοιο. Αλλά ξέρω εγώ, άμα ξέρω εγώ δεν το έχετε δει, ξέρω εγώ, και ή αν το είχα κάνει χάλι, γιατί δεν θυμάμαι. Θα κάνω και ένα αντίστοιχο βιντεάκι γίνεται και συμπρό. Που σας δείχνω, ξέρω εγώ, πώς να κάνετε, ξέρω, ένα απλό ρολόι ερυθρόλιθο, ξέρω εγώ, στο Minecraft. Είναι αρκετά εύκολο. Παίζει να μην ξεκάνω να φτιάξω επεισόδιο σου γίνεται και συμπρό για να το κάνω αυτό. Αλλά για τους πιο αρχάριτους, ξέρω εγώ, που θέλουν, ρε παιδί μου, να θέλουν να φτιάξουν, ξέρω εγώ, κάτι. Με, ξέρω, άμα και δεν ξέρουν καλό Redstone, με λίγα λόγια δεν ξέρουν καθόλου καλά, μπορώ να ξέρω να φτιάξω ένα σχετικό επεισοδιάκι στο γυναίκες ή προ, αλλά αυτό είναι και για πολύ πιο μετά. Στο μεταξύ έχετε παρατηρήσει τώρα το βιντεάκι είναι στα 30 frame per second, δεν είναι στα 60 όπως το έχουμε πάντα. Ο λόγος είναι ότι δεν θέλω να βγει το βίντεο, πώς το λένε, τα gigabytes να βγουν τεράστια. Δεν θέλω. Με λίγα λόγια, θέλω το βίντεο μου να έχει το μισό μέγεθος από αυτό που κάνει ο καθ' πρέπει να είναι. Γιατί το fraps είναι λίγο ηλίθιο στο συγκεκριμένο θέμα. Βγάζει τεράστια τα αρχεία βίντεο, ξέρω εγώ, και είναι κάτι πολύ ασπαστικό αυτό. Αλλά από την άλλη, θα μου πεις τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, τι να κάνουμε. Άλλαξε πρόγραμμα εγγραφής. Βάλε το Bandicam, βάλε το OBS. Για ποιο λόγο το έχεις OBS. Βάλε το Action, βάλε. Τι θες αυτή τη μαλακία, ξέρω εγώ, το Fraps. Καταρχάς είναι και κάπως βαρύ, δεν θα το έλεγα. Είναι μια χαρά και ίσως και τροπόπηση παίζαμε μια χαρά. Απλά κάνει τα αρχεία, ξέρω εγώ, τεράστια, ξέρω εγώ. Δηλαδή, εκεί πέρα έχεις, ξέρω εγώ, φτιάχνεις ένα βιντεάκι μισή ώρα με λίγα λόγια. Και εκεί που περιμένουμε, μαλάκα, εντάξει, ένα βιντεάκι μισό ώρα παίζει να μου φάει γύρω στα 1 με 2 GB το πολύ κι αυτά. Και μαλάκα, βλέπεις με 60 frame per second ένα βιντεάκι μισή ώρα, αν επεξέχασα χωρίς να κάνω μοντάζ και τέτοια. Είναι μαλάκα στα 40-50 GB. Δηλαδή μετά λες, μαλάκα, τι σοδιά το γίνεται εδώ πέρα, γιατί τόσο μεγάλα. Εντάξει, είναι ένα μειονέκτημα του Fraps αυτό. Αλλά από τη στιγμή που με έχει βολέψει πάρα πολύ το Fraps και γενικότερα σαν πρόγραμμα εγγραφής είναι αρκετά εύχριστο, ξέρω, και δεν χρειάζεται να κάνεις χιλιάδιο πράγματα, ξέρω, και τέτοια. Με έχει βολέψει κάργα, είναι μια χαρά κομπλέ. Δεν έχω κάτι να κρύψω, δεν έχω κάποιο παράπονο από την άλλη, ξέρω, είμαι μια χαρά με το Fraps. Απλά το μόνο μου παραπονάκι είναι αυτό, ξέρω, ότι κάνει τα βιντεάκια πάρα πολύ μεγάλα. Αυτό που είπα και πριν από λίγο, ρε μαλάκα. Έχεις ένα βίντεο, ας πούμε, μίας ώρας, στα 30 FPS. Λες, εντάξει, δεν θα μου φάει και πάρα πολύ χώρο, παίζει να μου φάει κάποιες εκατοντάδες megabyte. Κλείνεις το βιντεάκι σου, πριν πας και το κάνεις μοντάζ, τι πας και βλέπεις. 80 GB. 80 GB. Με 30 FPS το αρχείο, δηλαδή εκεί ρε μάλακα ξενερώσει. Δηλαδή, μια φορά εγώ είχα κάνει βιντεάκι το οποίο είναι σε θεωρητικό επίπεδο ήταν μία ώρα και εκείνο. Ήταν νομίζω εδώ στο Killer Craft, στο Season 2. Πριν το κάνω μοντάζ, ήταν 60 FPS και μαλάκα βλέπω 110 GB. Τι στο μπούτσο, λέω, για ποιο λόγο τόσο πολύ. Το Fraps. Τι να κάνω, δυστυχώς έτσι είναι το Fraps. Έχει τις τσαπατσουλιές του, έχει 1000 πραγματάκια τα οποία το Fraps πρέπει να φτιαχτούν. Εν τω μεταξύ. Τι θα μπορούσα να βάζα. Αν και το Feather Falling 5 θα το βάζα μετά. Καταρχάς δεν έχουμε καν Feather Falling πάνω. Αν το βάλουμε έτσι όπως είναι, ξέρω εγώ, θα μας το πάει Feather Falling 4. Και ξέρω καλά επειδή είναι 5, να μην μας το βάλει καν. Πρέπει να έχουμε Feather Falling πάνω στις μπότες μας. Και για να είμαστε και πολύ πιο καλά, θα χρειαζόμαστε νομίζω Feather Falling 4 και συν Feather Falling 5. Θα μας το πήρε νομίζω Feather Falling 6. Κάπου εκεί. Μόνος Protection 4 και Feather Falling 6 ή Feather Falling 5. Και από πάνω αν βάλουμε ένα Ancient Tomb Protection 5, μιλάμε για Protection 10. Πέσει να πέφτουμε από 200 μπλοκ ύψος και να τρώμε μια-δυο καρύτες στο πουλιντά μας. Αυτό είναι εντάξει, αυτό είναι κάτι το πάρα πολύ καλό. Εν τω μεταξύ,
Το βλέπετε και με το Fortune. Έχω βάλει Fortune 4 συγκυολεξία. Συγκυολεξία έχω Fortune 4 στην αξίνα μου. Και Efficiency 6. Τώρα να μου πεις, ναι, όντως είναι heavy discharge pick. Μεταξύ, κοιτάξτε εδώ πέρα. Σπάω. 4. 8. Δεν δούλεψε καν. Γιατί ρε. 12. 17. 22. 24. Και αυτά τα σπάει, εντάξει, αυτά τα σπάει one shot. Πολύ καλό αυτό. Είδατε η μαγεία του Efficiency 6 και του Fortune 4 εδώ πέρα. Κοιτάξτε εδώ, με 8 μπλοκάκια εδώ πέρα, 24 κάρβουνο. Πάρα πολύ καλά είμαστε. Λοιπόν, αυτά ξέρω πάνω κάτω. Εν τω μεταξύ έχουμε κάποια gaps. Αυτό δεν νομίζω να μαγεύεται. Ακόμα και ακόμα και σε αυτό το mod δεν νομίζω να μαγεύεται αυτό. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, θα μου πεις. Δεν πειράζει μόνο. Πάνω κάτω δεν έγινε και κάτι σιγά τώρα. Ωραίος, γεμάτη. Καλό και πάνω δεν έχει. Φτυχώς μάγεψα και το τσακούρι μου, δεν πάλι καλά. Και πάνω έχει, αλλά. Για πάμε να δούμε λίγο. Εδώ. Άντε να τα πάρω για αυτά. Χρυσός. Και πάνω έχει κάτι άλλο. Μεταξύ ευτυχώς δεν ακούω και τίποτα κακά μόψα εδώ πέρα, τα οποία μπορούν να μας κοστίσουν. Α, ωραίος. Μια χαρά. Κάτι παραπάνω έχει. Τώρα ακούω blazes, πεις να πέσει ξύλο τώρα. Ωραίος. Και οψιδιανή. Μια χαρά είμαστε. Αλλά νομίζω εδώ πάνω έχει να πέσει. Ναι. Ωραίος. Κάτω από αυτό. Στο μεταξύ το Fortune φτιάνει και στα spawners. Αυτά τα fragment ξέρω που δίνει. Θα δούμε πόσο μαζέψαμε με το looting 3. 17. Μια χαρά είμαστε. Α, μόνο ένα ρε. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Πιο πάνω έχει. Καλά ρε, πόσο έχει ρε. Looting 2, όχι. Κάτσε. Το ξέρα, το ξέρα. Προλογικά για να τα έχει αυτά. Ωραία, πάμε είτε. Τι να πω. Α, εντάξει, δεν το έχω το backpack ευτυχώς πάνω αυτή τη στιγμή. Όπως το... Καλά ρε, πού στάκαρες, στάκαρε μέσα εδώ αυτό ρε. Τι φάση. Δείτε, είδατε τι έγινε τώρα. Αυτά τα πήγα τα δωματιάκια εδώ πέρα. Στάκαρε εδώ μέσα. Βλέω ψιδιανός. Οκ. Καλό δεχούμενο, τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι κάνεις με τον πλέο ψιδιανό, αλλά δεν πειράζει. Εδώ τι έχουμε. Unbreaking 3, όχι. Returning boot. Staddle board returns instantly to rider's inventory. Μάλιστα, δεν ξέρω κάτι να θω. Και δεν θα ασχοληθώ περαιτέρω. Ether Dragon Egg. Okay, πάρ' το. Funneling. Funnels drops from mining or harvesting critter resources into a backpack. Μάλιστα. Τώρα, εντελώς άκουσα μου ακούγεται. Δεν έχει τίποτα άλλο εδώ πέρα. Έχουμε αυτό εδώ πέρα. 30, 40, 48. Τι λέει ρε, πολύ πράγμα. Κασίγουρα θα μπορούσαμε να μπορούσαμε κάτι να κάνουμε. Γάμο το Χριστόφορο, γάμο τη μάνα σου, αρχίδι, τι είσαι εσύ ρε. Τι είναι αυτό. Μαλάκα, τρόμαξα. Στο διάολο, τι είναι αυτή η παπαριά ρε. Κόμμα εδώ το ναι. Τι είναι αυτό, ο δούριος ύπος σκελετός. Μπάρμανε, τι διαβώς το παίζε. Κοίτα εδώ.
Το πέθανα. Το πέθανε. Μα, αλλά, μα κυριολεκτικά τώρα τρόμαξα, ρε. Τι έγινε, σκάνε αυτά, ρε. Drop hurricane. Σκάνε αυτά, λέει, ρε. Γεια. Ωω, τρώνε και την τέτοια. Μου τρώνε και την πανοπλία. Εν τω μεταξύ από εκεί πέρα βλέπω ένα σωρό πίγκλιν από εκεί. Ίσως είναι κανένα μπάσον, ξέρω εγώ. Ναι, μπάσον είναι. Εν τω μεταξύ αυτή η μαλακία δεν έχει τίποτα, έτσι. Είναι απλά για διακοσμητικούς λόγους. Τόσο άμα χρησιμοποιήσω να σκάψω, ξέρω εγώ, δεν βλέπω κάτι. Οκ, okay, αυτή η μαλακία την είδαμε. Και προσοχή σε αυτά, γιατί σκάνε αυτά. Τα ανατινασόμενα sugar cane. Κάτι βρήκαμε εδώ πέρα, ε. Αλλά επειδή τώρα πρόκειται για Brutus, μάλλον θα κάτσω σε αυτό το δεντράκι και θα προσπαθήσω να τους κάνω νταντά από εδώ. Ναι, και δεν ξέρω τι είναι αυτό. Φαντάσματάκια είναι. Αυτό για αυτό για να μην πεθαίνει σημαίνει είναι Brutus, ε. Ω, μη χτύπησε μαλακιά. Είναι αυτό, ρε. Ωρε μαλάκα, και βαράει καλά αυτό, ρε. Μαλάκα, αυτό βαράει καλά, ρε. Τι διάολο είναι. Γιατί μου δίνει Wither. Δεν μπορώ κάποιος να το ξεφορτώ αυτό, ρε. Το μαλάκα δίνει τέτοιο. Α, αυτός ο μαλάκας ο και ο παπάρας είναι. Αυτά γαμημένα δίνανε τόση ώρα αυτή η μαλακία. Άλλο πίγκλι δεν ακούω, έτσι. Μάλλον εντάξει, μπορώ να πω. Μεταξύ εκεί πέρα τι γίνεται, ρε. Φιλαράκο, ναι, δεν είναι armor εδώ πέρα. Οι μαλακίες σου δεν χωράνε. Αλλά τι είναι αυτό εδώ πέρα, υπάρχει κάποιος τρόπος ασφάλισης για να μπούμε εδώ μέσα πώς θα ψοφήσουμε, ξέρω εγώ. Αλλά και αν δεν υπάρχει, αρχίδια μου. Εγώ θα το σπάσω και θα μπω. Τι θα πείτε εσείς σχέστηκα, αν είμαι εγκρίφερ και τέτοια. Έχει έναν Redstone Torch εδώ πέρα. Ελπίζω για να μην είναι από αυτά που νομίζω. Εδώ τι έχουμε, ρε παιδιά. Power 3, καλό. Α, Hellerit, ωραίος. Αυτό το θέλουμε, εδώ πέρα αυτό τι έχει. Looting 3, ναι. Skulk Smite 5. Καλό είναι γιατί έχει 5, άρα δεν ξέρω. Εντάξει, σίγουρα μπορούσε με το Skulk Smite να σκοτώσεις. Σίγουρα μπορείς να φας το Warden πάρα πολύ εύκολα, άρα δεν υπάρχει λόγος. Onion Crate, Onion Crate. Πάνω κάτω αυτά έχει. Δεν έχει νομίζω τίποτα άλλο. Αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Μια μαλαγή είναι. Σπίτι να σε ξεφορτώμε μερικές παπαριές που έχουμε εδώ πέρα. Κάποιο κοκαλάκι εδώ πέρα δεν τα θέλω καν. Τον πλαστό φουρνάστονα. Μπας και βρω τίποτα άλλο, δεν χάνω κάτι σε, με λίγα λόγια. Μια χαρά καγημένος είμαι. Εδώ πέρα κάτω τι έχει όμως. Ένα Nether Fortress. Μάλιστα. Για να δω μήπως καταφέρω και βρω τίποτα άλλο, γιατί στο Creative Cosmo έψαξα και βρήκα κάτι το οποίο θέλω να το βρω και εδώ πέρα. Είναι αυτό το Bastion. Αλλά είναι Housing Bastion, δεν είναι Treasure Bastion. Οπόμενος πάμε να αποχωρήσουμε και παρακάτω. Παίρνω. Και εδώ πέρα είναι το underneath. Αλλά το καλό με το underneath έχει κάτι εδώ πέρα που μοιάζει με birch, αλλά δεν είναι birch, είναι hellback log και έχει ωραίο χρώμα. Να καταφέρουμε και πάρουμε δεντρίλια, αυτό δεν νομίζω να ρίχνει, έτσι. Πάντως αυτό είναι και όπως βλέπετε βγάζει κάποια περίεργα planks εδώ πέρα. Για να το δω, δεν τα έχω δει ποτέ που κάνουν καθά. Α, ωραία είναι, σαν roofed είναι, απλά λίγο πιο σάπιο, αν μπορούμε τώρα να το πούμε έτσι. Αλλά εντάξει, οκ, μια χαρά, είπε κάτι άλλο.
Για να προχωρήσουμε κι άλλο. Μήπως καταφέρω και βρω από αυτά που πιστεύω ότι θα βρω. Εντωμεταξύ αυτά τα έχω δει, είναι σακαράκια αυτά. Εντωμεταξύ αυτά ψοφάνε με ένα απλό κοιτάκι εδώ. Κάθε σοφέρα, τους κάζει μια. Κάνει απλά μια έκκληση. Τίποτα, μάπες εκεί που νομίζω, α, έμπλεξα. Όχι φίλε, δεν έμπλεξες. Μια μάπα μόμπινε. Τίποτα δεν κάνει. Εντωμεταξύ κι άλλο νεδερφότες και πολύ όμορφα κιόλας είναι αυτά τα νεδερφότες, έτσι. Καμία σχέση με τα κανονικά τα νεδερφότες. Μάγμαλαντ. Ω, τι είναι αυτά ρε παιδιά. Μια χαρά. Που ίδια άλλο έχουμε έρθει. Αλλά θέλω να βρω εκείνο που θέλω να βρω. Αλλά τώρα για να μην το έχω τώρα μέσω βίντεο συνέχεια τώρα σαν τρελός, μπορώ να κάνω ένα cut και θα... Okay. Ένα nether mineshaft και ένα πλυντήριο που πρόκειται να πεθάνει τώρα. Ωραία, μισούλα. Λοιπόν, εδώ πέρα τι έχουμε τώρα. Εν τω μεταξύ θέλουμε και προσοχή εδώ πέρα γιατί ακούω και σκελετούς εδώ πέρα μαρασμού και διάφορες τέτοιες σαχλαμάρες. Ο ένας έφυγε μόνο, όχι, εντάξει, έχω βάλει και ενέργεια 6 στο τόξο. Ωραίο όλο αυτό, ωραίο και αυτή εδώ πέρα. Το θέμα είναι μην χτυπήσουμε τίποτα τέτοιο εδώ πέρα. Και εδώ πέρα από ό,τι βλέπω γίνεται χαμός από τυπάδες τέτοιους. Πάντως βλέπω εδώ πέρα ένα hit τρώνε και ψοφάνε. Τι διάλογο έχω βάλει πάνω σε αυτό το σπαθί, ρε παιδιά. Κινούμενο τάγκ είμαι και δεν το ξέρω. Ωραία. Οπότε φαίνεται δεν θα κόψω τίποτα από το επεισόδιο ακόμα. Γιατί εδώ πέρα βρήκαμε loot εδώ πέρα. Αλλά αυτά νομίζω δεν δίνουν τίποτα το σπούδα που loot. Δηλαδή τώρα εντάξει, εδώ πέρα νομίζω κατεβαίνει κάτω. Οκ, φέρω το γι' αυτό. Κοντζέψαμε 7 προς το παρόν, ναι. Αυτά, για όσο δεν ξέρετε, αυτό που κάνει είναι ενώ συνεχίζει να είναι μαγειμένο το εργαλείο σου, δεν έχει αυτό το animation, ξέρω, το move. Είναι λες και το έχεις αμάγει, αυτό κανονικά είναι μαγειμένο. Πολύ καλό για troll αυτό. Αλλά οκ, okay, εντάξει. Ωραία, από ό,τι φαίνεται αυτή η μαλακία δεν έχει τίποτα. Στο από εκεί πώς πας τώρα. Μήπως τουλάχιστον δεν κοιτάξαμε εκεί πέρα, νομίζω κοιτάξαμε. Ναι, κοιτάξαμε. Το έχουμε σε... Όχι, δεν το κοιτάξαμε. Golden Globe, καλά εντάξει, βάλα στον κόλο σου. Μια χαρά. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Τέλος πάντων, εγώ πάντως θα κάνω, ξέρω εγώ εδώ πέρα, ένα cut. Να μεταξύ κι άλλων μπάσουν, είτε με τα μπάσουν, μαλάκα. Πολλά μπάσουν έχει εδώ πέρα. Θα κάνω πάντως ένα cut που λέτε και επιστρέφω μήπως μπάσει και βρω τίποτα ενδιαφέρον. Νομίζω ότι δεν θα βρίσκα τίποτα. Προφανώς όχι. Μια χαρά βρήκαμε. Και νομίζω εδώ πέρα βρήκαμε μία. Όχι. Το ξεχνάς, φιλαράκο. Το ξεχνάς. Το ξεχνάς. Το μου πιείς και το με. Κουνούπια. Κουνούπια τις κολλάζουν αυτά. Είναι αυτό ρε. Οκ. Okay. Δεν ξέρω τι φάση. Αλλά εδώ πέρα όμως... Για να κουρέψουμε από αυτές τις μαλακίες εδώ πέρα. Ήταν παγίδα. Ήταν παγίδα, ε. Ευτυχώς που δεν πέθανα, λέτε. Εντάξει. Μόνο αυτό ήτανε. Και επισήμως κάνουμε υπουστιά, άρα εντάξει δεν πειράζει, αφού θα κάνουμε λίγο πιο εκεί τώρα. Εντάξει, αφού καταφέραμε και βρήκαμε αυτό. Μεταξύ και άλλους ουρανοξύσεις εδώ πέρα. Τι γίνεται με τους ουρανοξύσεις εδώ πέρα, ρε παιδιά. Crucian Valley, Nether Mushroom Forest, ok, εντάξει. Bone Reef, what the fuck. Μια χαρά. Πάντως από ό,τι βλέπω δεν έχει τίποτα εδώ πέρα. Επομένως, άμα είναι το κάνω ένα κάτι εδώ πέρα και επιστρέφω μήπως βρω κάτι άλλο καλό. Τέλος πάντων, δεν βρήκα τελικά αυτό που ήθελα. Αλλά βρήκα όμως κάτι στο οποίο μπορούμε να το αποκτήσουμε. Καταρχάς δεν έχω αρκετό χώρο για να καταφέρω να το αποκτήσω. Είναι αυτό εδώ πέρα. Το Nether Ruby. Που αυτό μας φέρνει στο επόμενο GR που θέλω να φτιάξω. Που είναι ένα ruby set. Κομπλέπισε που είμαστε καλυμμένοι. Νομίζω τα rubies boost τελικά να τα βρίσκεις ανορυκτά. Τι είναι αυτό εδώ πέρα ρε. Ό,τι και να είναι. Πήρε τον πούλο. Το μεταξύ κι άλλο σου λέει ένα αδερφό της βλέπω εκεί πέρα.
Αλλά δεν νομίζω να έχει άλλα. Άλλα Nether Ruby δεν νομίζω να έχει εδώ πέρα. Για να ψάξουμε λίγο. Κάτι λάπης λαζούλη έχει και μαλακής. Δεν νομίζω να έχει άλλα. Όχι, δεν έχει. Εν τω μεταξύ, αυτό που θέλω να κάνω είναι να μαζέψω. Τουλάχιστον να κάνω λίγο XP mine εδώ πέρα. Για να φτιάξω λίγο τα ελίτρα, γιατί παίζει τώρα να έχουν φάει πολύ damage τώρα μετά από όλη αυτή την πτήση. Πάντως ναι, που λέτε αυτό ήθελα να βρω. Για να δούμε, νομίζω είναι άλλο temple αυτό. Νομίζω, δεν ξέρω. Καταλάβατε γιατί. Τι έγινε. Πώς έπεσα εδώ κάτω. Οκ, δεν ξέρω τι μόλις έγινε τώρα. Ωραία, καλώς στους παλιούς μου φίλους. Όχι, πρέπει να πάρουμε τον μπούλο από εδώ μέσα τώρα. Τέλος πάντων, ας κατέβουμε τώρα. Ήθελα να χτυπήσω αυτούς μαλάκες από εδώ τώρα. Τελικά η κολοφαρδία μου ήταν δύσκολη φαρδία. Αλλά πάντως δεν μπορώ να καταλάβω εδώ μέσα πως βρέθηκα τώρα. Τώρα έχουμε μερικούς βλάκες εδώ πέρα. Τώρα να σου πω να χτυπήσουμε και τα λάθος αυτούς τώρα, μαλάκα. Καλά είχαμε σκήσει. Πέφτουν από εδώ πάνω τώρα, μαλάκες, ε. Τέλος πάντων. Ξανακλείσουμε τις παγίδες εδώ πέρα τώρα. Αυτή νομίζω είναι και λίγο επικίνδυνη. Και βλέπετε εδώ γιατί. Καταρχάς έχουνε τούγκστεν τσεκούρια πάνω οι βλάκες εδώ πέρα και σε χτυπάνε πολύ καλά. Τέλος πάντων, τελικά την Nether City δεν κατάφερα να τη βρω τελικά σε αυτό το επεισόδιο. Μάλλον θα τη βρούμε μήπως σε κανένα live, γιατί σε βίντεο θα πάρει πάρα πολύ ώρα αυτό. Πάντως κόβω εδώ πέρα, δεν ξέρω πόσο έχω κόψει αυτό το επεισόδιο. Αλλά πάντως που λέτε, θα κόψω εδώ πέρα. Εντάξει, κάτσε να σπάσω και αυτό να μην προλάβει κανένας με τούμψεν και τέτοια πράγματα. Έτσι, θα κόψω εδώ πέρα μέχρι να προσπαθήσω να βρω το δρόμο. Μου, παιδιά, παίζει και να το βρήκα. Αλλά το θέμα είναι ως εξής. Αυτό το achievement που μόλις πήρα λέει Find a long abandoned Nether City. Βρήκαμε Nether City. Για να δούμε λίγο από εδώ κάτω. Εντάξει, βρήκα και άλλα ρουμπινιά. Λίγο πιο πέρα εκεί πέρα. Ωραία, από εδώ δεν βλέπω τίποτα να έχει άλλο. What the fuck? Καλά, τόσο καιρό, τόση ώρα ήταν ακριβώς πολύ πιο κοντά μου και εγώ σαν την πουτάνα έψαχνα προς εκεί. Τι λέει ρε. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήθελα να βρω, ευτυχώς μαλάκα το βρήκα. Μαλάκα το βρήκα. Εδώ πέρα θα το τραβήξω και coordinate. Θα τραβήξω και τα coordinate. Εδώ μέσα τώρα υπάρχει περίπτωση να βρούμε και άλλα τέτοια, αλλά και ορισμένα άλλα πράγματα. Άλλα πράγματα, εντελώς άλλα πράγματα. Το οποίο μπορούμε να βρούμε και fire ruby πράγματα μέσα. Τι να κάνω, μου ήρθε. Τέλος πάντων, μπορούμε να βρούμε nether ruby, όχι fire ruby smithing templates και διάφορα τέτοια. Ακόμα και έτοιμα.